Κοντά μας ο Δήμαρχος Νότιας Κοινουρίας, ο κύριος Χαράλαμπος Λυσίκατος. Κύριε Δήμαρχε, για άλλη μια χρονιά το Μελιτζάζ δίνει μουσική πνοή, μπορούμε να πούμε, στον κόσμο του Λεωνιδίου αλλά και στους επισκέπτες. Δύο λόγια θα θέλαμε για αυτό το πανέμορφο φεστιβάλ που έχει ξεχωρίσει στην χώρα μας. Ναι, είναι αλήθεια ότι το Μελιτζάζ, το φεστιβάλ Μελιτζάζ δεν είναι μια τυχαία γιορτή και σίγουρα δεν είναι ένα πανηγύρι. Είναι ένα φεστιβάλ που συνδυάζει με πανέξυπνο τρόπο την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, τα τοπικά προϊόντα, την αρχιτεκτονική και φυσικά τη διασκέδαση. Πείτε μας δύο λόγια για αυτές τις εκδηλώσεις και ως πρόεδρος της Αναπτυξιακής Πάρνωνας που είστε και παράλληλα ως Δήμαρχος Νότιας Κοινουρίας. Φέτος δώσατε έναν άλλο τόνο, διαφορετικό, πέρα από τις μουσικές εκδηλώσεις αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις όπως έκθεση φωτογραφίες και διάφορες εκθέσεις και σινεμά. Ναι, είναι αλήθεια ότι το κάνουμε στοχευμένα. Μέσα από αυτά τα φεστιβάλ, μέσα από αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, θέλουμε να προτάξουμε, να προβάλλουμε το τουριστικό μας προϊόν, θέλουμε να προβάλλουμε τη διαφορετικότητα και θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει, να μας επισκεφθεί, να μας γνωρίσει και αν πραγματικά πιστεύει ότι το αξίζουμε, τότε να μας επισκεφθεί εκ νέου. Έτσι λοιπόν στο Μελιτζάζ, με αφορμή την Τζακόνικη Μελιτζάνα, με αφορμή αυτό το παραδοσιακό και τοπικό προϊόν μας, το ΠΟ προϊόν της περιοχής, προτάσουμε και προβάλλουμε τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε και προτείνουμε και στους ντόπιους κατοίκους και στους δημότες μας αλλά και στους επισκέπτες να γνωρίσουν ακόμα καλύτερα το Λεωνίδιο, να περιδιαβούν, να σουλατσάρουν τις γειτονιές του Λεωνιδίου, την παλιά πόλη του Λεωνιδίου, την κεντρική αγορά, τον παραδοσιακό οικισμό μας, να μπουν μέσα στις αυλές μας, να δουν την αρχιτεκτονική διαφορά, τον πλούτο και την ιστορία του Λεωνιδίου, να δουν τα αρχοντικά μας, τα ταβάνια μας, τις ηχογραφίες μας και όλα αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία του Λεωνιδίου που δείχνουν τη διαφορετικότητά του. Ποια είναι τα συναισθήματα και τα συμπεράσματα του κόσμου, το κατοίκον εδώ, μετά από μια τέτοια μεγάλη έτσι, γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο? Η αλήθεια είναι πως το Μελιτζάζ, που επειδή ήμουν, και δεν το λέω για να το πω για τον εαυτό μου, ήμουν από τους πρωτεργάτες, το πίστεψα και το πάλεψα από τα χρόνια που ήμουν στην Αναπτυξιακή. Παρότι ο κόσμος στην αρχή, την πρώτη, δεύτερη χρονιά το αντιμετώπισε διστακτικά, τώρα το έχει αγκαλιάσει, το πιστεύει και το θέλει. Έχουμε πολλούς εθελοντές, έχουμε πολλούς ανθρώπους που περιμένουν, αδειμονούν για τις μέρες του Μελιτζάζ και συμμετέχουν. Συμμετέχουν ενεργά, συμμετέχουν δραστήρια. Το Μελιτζάζ ταιριάζει στο ύφος του Λεωνιδίου, στην αρχιτεκτονική του, στην ατμόσφαιρα του Λεωνιδίου. Αυτή, αν θέλετε, είναι και η επιτυχία του. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό το ύφος, αυτή η ατμόσφαιρα να πιάσει κάπου αλλού. Και για να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, επόμενη εκδήλωση με θέμα τη Μελιτζάνα εντός των λίγων μηνών. Δηλαδή, ούτε ένας μήνας, ενάμισος μήνας. Ακριβώς. Τον Αύγουστο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, ήθιστε να κάνουμε τη γιορτή της Τζακόνικης Μελιτζάνας. Αυτή η γιορτή είναι επικεντρωμένη στο τοπικό μας προϊόν, στη γεύση και στην ιστορία της Τζακόνικης Μελιτζάνας, αποκλειστικά για την Τζακόνικη Μελιτζάνα. Φέτος θα γίνει, αν θυμάμαι καλά, στις 27 Αυγούστου. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια άλλη εξαιρετική εκδήλωση με αφορμή την ιστορία του Τυρού, της δεύτερης πόλης του Δήμου μας. Έτσι λοιπόν στις 19 Αυγούστου σας περιμένουμε στη γιορτή του Ψαρά και στις 27 στη γιορτή της Τζακόνικης Μελιτζάνας. Κοντά μας ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνας ΑΕ για 11η χρονιά, κύριε Περέτσο. Το Μελιτζάζ σάρκα και ωστά μπορούμε να πούμε εδώ στην έδρα της Νότιας Κοινουρίας, στο Λεωνίδιο. Δύο λόγια για αυτό το θεσμό που κρατάει 11 ολόκληρα χρόνια. Ναι, σας ευχαριστούμε καταρχήν και εσάς που είστε συνεχώς μαζί μας αυτά τα χρόνια και είστε και εσείς στοιχείο της προβολής και της υποστήριξης αυτού του φεστιβάλ. Λοιπόν, το Μελιτζάζ δεν χρειάζεται δηλώσεις πολλές. Το Μελιτζάζ είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία την οποία καλούμε όσους ακόμα δεν την έχουν ζήσει να είναι κοντά μας του χρόνου. Φέτος υπήρχε μια δυσκολία δεδομένη της οικονομικής κατάστασης των οικονομικών των Δήμων, αλλά είναι τόσο αγαπητό πια το φεστιβάλ από τους Λεωνιδιώτες, από τους επαγγελματίες, από όλη την τοπική κοινωνία, η οποία το πήρε πάνω της, το στήριξε οικονομικά. Υπήρξε φυσικά η συμμετοχή του Δήμου, γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να ξεκινήσει κάτι, και έχει και αυτή την επιτυχία που περιμέναμε. Ενδεικτικά, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια
τι απολαμβάνει ο κόσμος σε αυτό το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Κοιτάξτε, το Μελιτζάζ μετά από 11 χρόνια δείχνει να είναι μια αίσθηση και μια εμπειρία στα σοκάγια και στους δρόμους του Λεωνιδίου. Είναι μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο Λεωνίδιο που τη δημιουργεί τα αρχοντικά, η αρχιτεκτονική κληρονομιά, που τη δημιουργεί τη μέρα η θάλασσα, που όλο αυτό το τοπίο που έχει κάνει το Λεωνίδιο προορισμό τα τελευταία χρόνια. Πάντα βασικός γνώμονας είναι και το έδεσμα της Μελιτζάνας, έτσι. Φυσικά αφορμή για όλα αυτά είναι η Μελιτζάνα και γι' αυτό και οι επαγγελματίες προσπαθούν κάθε χρόνο να εντυπωσιάσουν με γευστικές παραλλαγές της Μελιτζάνας. Και όσον αφορά τα μουσικά ακούσματα, τι έχετε ετοιμάσει? Ναι, κοιτάξτε τώρα, τα μουσικά ακούσματα, η ενκαρδία που παίζουν τώρα δίπλα μας, είναι ένα χαρακτηριστικό συγκρότημα που παίζει στη σιλιάνικη μουσική. Γενικά η Νότια Ιταλία, σαν ύφος και σαν αίσθηση, είναι και αυτή πολύ κοντά σε αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ. Ο επισκέπτες το τρίμερο αυτό που είναι το φεστιβάλ, το τίμησαν και όχι μόνο από τη γύρω περιοχή, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Ναι, κοιτάξτε, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Τα καταστήματα το μεσημέρι ήταν γεμάτα, οι παραλίες ήταν γεμάτες. Είναι μια καλή ένεση για το ξεκίνημα της τουρκικής Κυπρέδου, αρχές Ιουλίου.